και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία μας τα είπατε, μας τα ροποιήσατε, σαν να ακούγεται παραμύθι. Να πω κάτι, κάτι. Να ρωτήσω θέλω. Να ρωτήσω τι θέλετε, αλλά εδώ δεν ήθελα να ανακρίνουμε το δόντι. Δεν θα ανακρίνω. Μία ούτε ερώτηση. Το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία το ερώτηση. Μπορούν να κινηθούν για την ασφάλειά μας. Μπορούν να κινηθούν για την ασφάλειά μας. Και για τη σωματική ακαιρεότητα και για την υγεία μας. Εδώ εντάξει. Λοιπόν. Το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το έχουμε κάνει. Λοιπόν, έχετε πρόβλημα. Όχι, έχετε πρόβλημα. Σας είπε στο κελπνό, σας είχα καταφύγει ότι είμαστε ασφαλείς και υγιείς με αυτές τις συνθήκες. Ακούστε να δείτε. Κυρία Αγιαντιώτη, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένο θέμα. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, με τη φιλοξενία του. Μα εδώ ήρθαμε εδώ να ανακρίνουμε τώρα τον βουλευτή. Δεν ανακρίνουμε. Ερώτηση, μπορούν να μας εγγυηθούν αν έχουν εδώ πέρα μετανάστες. Όχι. Στην πράξη έγινε και υπάρχουν πολλά κρούσματα. Λοιπόν, κύριε. Και αυτό και ευνό είναι επιβεβαιωμένο. Καταρχήν σας εύχομαι και εγώ. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Λοιπόν, εύχομαι μία χρονιά δημιουργική, με αγάπη και με πολύ αλληλεγγύη. Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουσα σήμερα εδώ, σαν δημότης. Σαν δημότης που έχω δώσει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην αλληλεγγύη. Καταρχήν θα ήθελα, όπως ακούστηκε και από τους δύο που αφήσαμε να κάνουμε το συμβούλιο. Μου χαλάσει τα πλάν. Κάτω έξω ο πρόεδρος. Ωραία, σε παρακαλώ. Γιατί εμάς, γιατί μας βγάζετε έξω. Κυρία Ρέσκα. Τα βάζουμε τα ΜΜΕ. Καταρχήν να πω κάτι. Ότι λέγομαι Μέρη Ρίσκα. Είμαι εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας. Είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης Λουτρακίου και μέλος της Νομαρχιακής της Κορίνθου. Δεν θα μιλήσω όμως πολιτικά. Γιατί εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα πολιτικά. Τα οποία, όπως είπε και ένας δημότης εδώ, νομίζω ότι μπερδεύουν τους ανθρώπους. Ακούστηκαν όμως και πράγματα που λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που θα πω, ότι δείχνει μια πλήρη αδυναμία για τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους και από τους πολίτες το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Το τι είναι πρόσφυγας. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή αλληλεγγύη. Μπήκανε θέματα σωστά, μπήκανε θέματα αρνητικά, όμως ένα θέμα το οποίο το ανέφερε ο κύριος Κοφινάς είναι το ζήτημα του πολέμου. Εγώ θα προτιμούσα 180 δημότες που φέρανε ένα θέμα εδώ το οποίο ούτε καν τεκμηριωμένο, απλώς να μην έρθουνε. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι επιχειρηματίες και έχω ένα ξενοδοχείο. Κοιτάω, συγγνώμη, κάπου πρέπει να κοιτάξω, συγγνώμη. Να κοιτάω, κοιτάω το δήμαρχο, κοιτάω το δήμαρχο μου. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Καταρχήν ζούμε σε μια κοινωνία με ελεύθερη οικονομία. Και πάρα πολλοί εδώ στηρίζονται και τον καπιταλισμό. Σε αυτήν την κοινωνία ζούμε. Θα μου απαγορεύσετε εμένα και έχω μια επιχείρηση και είμαι χρεοκοπημένος. Θα μου απαγορεύσετε εμένα, ναι, να βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα ξεκινάω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Είπα, θα φτάσω. Θα φτάσω. Δηλαδή θέλετε, δήμαρχέ μου, να έχετε χρεοκοπημένες επιχειρήσεις στην πόλη μας. Γιατί αν θέλετε να μας το πείτε. Όχι, γιατί μου είπατε θα οικονομήσω. Είναι και τα δύο μαζί μέσα σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, δεύτερο, βάλατε ένα ερώτημα προς τους πολίτες, τι θα κάνω αν έρθουνε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Και θεωρώ κάτι πάρα πολύ αρνητικό που ακούστηκε εδώ από πολλούς, ότι πήρε απόφαση κοινωνία. Ποια κοινωνία? Ξέρετε εγώ τι θεωρώ κοινωνία? Μια λαϊκή συνέλευση στους Αγίους Θεοδόρους που να έχει 3.000 δημότες και να πούν την άποψή τους και μια λαϊκή συνέλευση στο Λουτράκι που να έχει άλλους 5.000 δημότες που να πούνε εάν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Αυτό είναι. Θα μου απαντήσετε μετά. Θα μου απαντήσετε. Εγώ θα βάλω προβληματισμούς. Δεν δίνω λύσεις. Γιατί ξέρετε γιατί δεν δίνω? Γιατί είμαι 45 χρόνια στον δρόμο να παλεύω για κάθε έναν αδύναμο άνθρωπο. Και είναι ντροπή για έναν Δήμο να λέει εμείς δεν δεχόμαστε.
Θέλετε να σας βάλω ένα ερωτηματικό, ε? Λίγοι αύριο δεν συνεχίζει τη συμφωνία με την Τουρκία και αφήνει 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Ξέρετε ότι ο Δήμος του Λουτρακίου όλα τα ξενοδοχεία είναι επιταγμένα από την εποχή του 40 για τον Ερυθρό Σταυρό. Θα είναι η πρώτη θέση και οι πρώτοι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ. Και τότε, κύριε Δήμαρχε, δεν θα εισπράξουν μία. Έχουν αλλάξει αυτά, κύριε. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μελετήστε τα λίγο. Μην πετάτε, κύριε Αρίσκα, τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με διακόπτετε, είστε δήμαρχος. Μην πετάτε, κύριε Αρίσκα, πέτρες στον αυτό. Θα σας τη φέρω την απόφαση. Μην πετάτε, κύριε Αρίσκα, πέτρες στον αυτό. Αφήσα, ξέρουμε που. Θα σας τη φέρω την απόφαση. Δεν έχετε βοηθήσει μόνο εσείς κόσμο. Έχουν βοηθήσει κι άλλοι. Είπα εγώ. Μην εκνευρίζεστε, ακούτε τους πολιτικούς, μην λέτε, μην πετάτε τέτοια λόγια. Ξέρετε, τα λόγια δεν βοηθάνε, οι πράξεις βοηθάνε. Τα ακούτε, κύριε Δήματη, οι πράξεις. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό και ένα προβληματισμό στους πολίτες μας. Μήπως είναι καλύτερα να οργανωνόμαστε και να βλέπουμε πράγματα που να μην γίνουν χειρότερα. Μήπως θα ήταν καλύτερα οι 200 δημότες των Αγίων Θεοδώρων και άλλοι 500 από το Λουτράκι να φτιάχναμε μια κοινωνία που αν έρθουνε πόσο καλύτερα θα είναι, πόσο πιο δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κοινωνία μας, παρά να λέμε όχι. Φέρετε τις προτάσεις σας, κυρία Ρίσκα. Δεν μας καλέσατε. Σας είπα, κάντε μια λαϊκή συνέλευση να έρθουν οι προτάσεις και να απαντάτε τότε για την πλειοψηφία του κόσμου. Όχι να μου λέτε για 50 άτομα που ήρθανε. Όπως είπε και ο κύριος Δήμας εδώ προηγουμένως ότι έχουμε καλύψει. Κύριε Δήμα, ο νομός μας είναι καλυμμένος. Ένα λεπτό. Ο νομός μας είναι καλυμμένος με τις αντιμετανάστες που έχουμε. 500 κλεισμένοι στο στρατόπεδο και άλλοι 150 που είναι. Αυτό θέλω και εγώ. Γιατί αν σκάσει, δεν μπορεί να κλαίμε. Ξέρετε τι κάνουμε όλοι. Κλαίμε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα. Κλαίγαμε για τους μετανάστες που ήταν μέσα στα χιόνια. Και πάρα πολύ μέσα εδώ, εγώ δεν θα πω ρατσιστή κανέναν. Εγώ για τις ευαισθησίες των ανθρώπων τις πιστεύω. Αλλά δεν είναι αλληλεγγύη το όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί στείλαμε ένα πακετάκι. Αλληλεγγύη είναι να προστατεύουμε την πόλη μας και ό,τι συμβαίνει. Δεν είδα πόσους Ινδούς έχει η Άγιοι Θεόδωροι. Πάρα πολλούς. Δημιουργήσαν πρόβλημα στην κοινωνία. Όχι. Τότε, γιατί έχετε φόβους. Γιατί ερχόντουσαν λίγοι. Α, τότε και εμείς λίγου θα τους φέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εσείς θα τους φέρετε. Δεν πιστεύω. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να πω καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους εύχομαι. Λίγο ταράχτημα που φώναξε ο πρόεδρος. Όσον αφορά για τις υπογραφές που λέμε για τις 180 στους Αγίους Θεοδόρους, δεν είναι 180 υπογραφές. Ένας κάτοικος των Αγίων Θεοδόρων είμαι και εγώ, η οποία δεν έχω υπογράψει και αν με ρωτάγανε σίγουρα θα υπέγραφα και εγώ όχι. Δεν είμαι ρατσίστρια. Έχω σκοπό και εγώ και η οικογένειά μου μαθαίνω να βοηθάμε το διπλανό μας. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ το ότι θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι 1.000-1.200 ατόμων σε μια πολύ κλειστή επαρχία. Και πάνω σε αυτό που είπε και ο κύριος Τσίτσης ακόμα, είτε με το αποχητευτικό, είτε με το νερό, είτε με 1.200. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι θέμα καθαρά που αφορά αυτή τη στιγμή εδώ να δώσει ο Δήμαρχος μια απάντηση. Την απάντηση αυτή θα την έδινε ο Δήμαρχος αν έφερε τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες σε κάποιο χώρο γηπέδου, κλειστό γυμναστήριο του Δήμου, έβαζε σκηνές και έβαζε μέσα τους πρόσφυγες να μείνουν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι ηλικιό και ένας ιδιώτης. Και απευθύνομαι στα παιδιά που είναι από τους 180 εδώ αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει πρέπει ακόμα κανένας να μιλήσει, να ακούσουμε τι θέλει. Όσον αφορά και για τον κύριο Φίλη που παίρνει μια απόφαση να φέρει κάποια παιδιά στα σχολεία και όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, αυτή τη στιγμή μιλάω και σαν μητέρα, εγώ έχω ένα παιδί 8 χρονών και ένα παιδί 11 χρονών στο δημοτικό σχολείο. Από την ημέρα που το γέννησα, από 6 ημερών, παρακολουθείται από παιδίατρους εμβόλια για τη σχετική υγιεινή του. Ποιος μου εγγυάται εμένα, τα παιδιά που πρόκειται να βγούνε, αν βγούνε τελικά, γιατί όλα αυτά είναι υποθέσεις,
είναι εμβολιασμένα και δεν θα μεταφέρουν κάποια αίωση πιο σοβαρή, κάποια ασθένεια δηλαδή στα παιδιά που ήδη είναι μέσα. Μπορείτε εσείς να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε κύριε Πρόεδρε, κατέβησα ενός μηνός σε εξετάσεις του Βαρύλου. Κατέβησα κάποια έρευνα ο κύριος Σόγας που λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Έχει κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Σπανίδου. Ευχαριστώ κύριε Λογοθέτα. Είσαι στο λόγο. Ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε. Και εγώ με τη σειρά μου, ως εκλεγμένος εκεί στο Αγίου Στοφίλου, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς να έχετε καλή επιτυχία στο έργο σας και σε όλους να έχουν υγεία. Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω μερικές διευκρινήσεις, επειδή όπως ελέγχθη προηγουμένως, κάποιοι παραστήκαμε στο τοπικό συμβούλιο όταν συζητήθηκε το θέμα, αλλά στη συνέχεια εγώ από το ενδιαφέρον είχα έρθει και εδώ και μίλησα εδώ και μίλησα ο κάμερα όπως και σήμερα. Ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για να συμπληρώσω τον αγαπητό Δήμαρχο Ζακάρη. Εμείς δεν το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα αρνητικά στους Αγίους Θεοδόρους. Το αντιμετωπίσαμε ως θέμα έλλειψης υποδομών, κύριε Βουλευτά. Δεν έχουμε υποδομές και δεν είχαμε υποδομές και θα το διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Εγώ θα σας πω και κάτι, ότι συμπάσχω πολύ με τους πρόσφυγες. Έτυχε να εμπλακώ, λόγω της υπηρεσιακής μου ιδιότητας που είχα ως πολίτης, σε ένα από τις δυνάμεις και στα Βαλκάνια και στη Κύπρο και εν πάση περιπτώσει και εδώ πέρα. Κοιτάξτε, δείτε, οι υποδομές του Αγίου Θεοδόρου είναι πάρα πολύ φτωχές. Αρκεί να λάβετε υπόψη σας ότι και οι σχολικές υποδομές, το είχαμε τονίσει, ήταν πολύ περιορισμένες και εκεί που με ξένησε πάρα πολύ. Παρόλη την καλή διάθεση, είδα ξαφνικά, χωρίς να ενημερωθούμε και επίσημα, ότι το πρώτο δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι υπέρβαρο σε προσωπικό, αν θα δείτε, έχει μερικές εκατοντάδες, αρκετές εκατοντάδες προσωπικού και φιλοξενεί παιδιά των μειονοτήτων που υπάρχουν εκεί. Έχουμε εμείς τη μεγαλύτερη μειονότητα, αν θέλετε, των Ινδών Σιχ και ζούμε αρμενικά εκεί πέρα. Έχουμε Πακιστανούς, Αλβανούς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συμβιώνουμε, έχουν ανοίξει μαγαζιά, ψωνίζουμε στα μαγαζιά τους και τα λοιπά. Δεν έχουμε ρατσιστική διάθεση. Αλλά έχουμε πρόβλημα έλλειψης εξυπηρέτησης στην εκπαίδευση. Και μου έκανε πολύ εντύπωση πώς ξαφνικά βρέθηκε το σχολείο αυτό να έχει επιλεγεί. Πάει αυτό. Έρχομαι στο δεύτερο. Όπως ξέρετε, κύριε Βουλευτά, και ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει, και ο κύριος Δήμαρχος. Εμείς έχουμε πρόβλημα μετά που έχετε φυγό. Υπάρχει μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η οποία δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Και γίνεται αγώνας να λειτουργήσει. Πού θα πάνε, ερωτώ, πού θα πάνε, κύριε Δήμαρχε, τα λίμματα των ξενοδοχείων, αν αυτά λειτουργήσουν. Εγώ θέλω να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία, αλλά πού θα πάνε τα λίμματα. Δεν έχουν υποδομές. Αυτά θα πάνε στη θάλασσα και θα μολύνουν και ό,τι απέμεινε την περιοχή αυτή που είναι εκεί, τα Πεσπάκια, που είναι το μοναδικό μέρος που μαζεύεται ακόμα. Λοιπόν, και το τρίτο που ήθελα να σας πω, έτσι επιτροχάρη, είναι το θέμα της λειψιδρίας. Ένα μεγάλο μέρος των Αγίων Θεοδόρων ιδρεύεται με αφαλάτωρα. Έχει τίποτα κανένα πρόβλημα, μια άλλη περιοχή εδώ του Δήμου, καμία. Τώρα ευτυχώς χιόνισε, δεν ξέρω αν θα τα βγάλουμε πέρα. Και μάλιστα το είχαμε τονίσει ιδιαίτερα ότι αν έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί πέρα από τον άλλο που ανέφερα, θα είχαμε να αντιμετωπίσουν και σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα χαιρόμουν πολύ να ήταν εδώ πέρα, είναι ο κύριος πρόεδρος. Του λέει, το ξέρει. Άρα, βάλαμε μονάδα αφαλάτωση. Υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, θέλω να διευκρινίσω. Οι κάτοικοι δεν αρνήθηκαν. Δεν είπαν όχι λόγω της φοβίας που είχαν. Αυτό ήταν πολύ δεύτερο, πολύ τρίτο αν θέλετε. Αλλά από την έλλειψη των υποδομών, πώς θα τους βολεύαμε τους ανθρώπους. Ούτε άλλες εγκαταστάσεις υπάρχουν που θα μπορούσαν έστω προσωρινά να στεγαστούν. Το μόνο που θα υπήρχε αυτό ήταν το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι ό,τι υπάρχει ο πλέον υποδομών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα. Τα έχω πει δύο φορές και θα ήθελα να φύγει κάθε έννοια, γιατί προηγουμένως άκουσα κάποιο κύριο και μίλησε για κουκουλοφόρο και τα είπα, δεν είναι κουκουλοφόρο. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που πήρα θέση και την πήρα επωνύμως.
δύο φορές. Μία εδώ πέρα και μία εκεί. Και εξηγήσαμε τους λόγους. Ένας μόνο βρέθηκε να πει όχι, δεν θέλουμε να έρθουν. Ένας. Κανένας άλλος. Ο κύριος... ο κύριος νομοθέτης το ξέρει, ήταν μπροστά. Ότι δεν είπαμε αρνητικά, λόγω έλλειψης υποδομών. Ας λυθούν αυτές οι υποδομές και να δοθεί μια λύση. Πώς βρέθηκε το σχολείο, αφού ήταν γνωστό, το είπαμε, αλλά δεν έλειφθη τίποτα υπόψη. Ευχαριστούμε. Κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ονομάζομαι Γιάννης Ιαννούς. Είμαι δημότης βέβαια του Δήμου Λουτακίου, Αγίων Θοδόνη και Καραγόρας. Λοιπόν, ονομάζομαι Σιαννούδης Γιάννης. Είμαι δημότης και θέλω να πω το εξής, ότι η τοπική κοινωνία εκφράζεται πρωταρχικά, όχι κατά κύριο λόγο, πρωταρχικά από την εκάστοτε δημοτική αρχή, η οποία συντάσσεται με το πνεύμα και το γράμμα του καλλικρατικού νόμου. Το καιρό εκείνο όμως, όταν συντάχθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή ο καλλικρατικός νόμος, ούτε ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη Βόρεια Αφρική, τη Συρία και γενικά τα κράτη του αραβικού κόσμου, ούτε και οι Ευρωπαίοι βέβαια και σύμμαχοι μας, φίλοι μας, οι δανειστές μας. Λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν ένα θέμα έντονα προσφυγικών ροών και λάθρομεταναστευτικών ροών προς την πλέον προσιτή χώρα για την κεντρική Ευρώπη, η οποία είναι η Ελλάδα, η πατρίδα μας. Κατά συνέπεια, και με αυτά τα δεδομένα, πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν η όποια απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο έχει και εθνικές προεκτάσεις, να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω ιδιαίτερα έκκληση στον αγαπητό κύριο Δήμαρχο, τον Γιώργο Τουγιώνη, ότι τέτοια σοβαρής σημασίας και μάλιστα εθνικής σημασίας ζητήματα και γενικά θέματα πρέπει να αποφασίζονται είτε από γενικές συνελεύσεις είτε από δημοψηφίσματα. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά το πνεύμα μου πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό. Και αγαπητοί μου, χωρίς ίχνος χιουμοριστικής διάθεσης, αλλά με τα λόγου γνώσεως, κάνω την εξής πρόταση. Ή έχω την εξής, το εξής ερώτημα από πολύ καιρό μέσα μου. Γιατί η κυβέρνησή μας δεν μισθώνει ξενοδοχεία ή ακατοίκητες βίλες στα βόρεια προάστια και φέρνει όλους τους πρόσφυγες. Καταρχήν, μετά θα ακολουθήσουν βέβαια και οι λαθρομετανάστες, μην ξεγελιόμαστε, προς φτωχότερες περιοχές της πατρίδας μας. Και επιπλέον, πρόσφατα είχα γράψει ένα άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα ότι πρέπει επιτέλους ο Δήμος μας να αποκτήσει μια οριστική φυσιογνωμία. Δηλαδή, θέλουμε να παραμείνουμε τουριστικός προορισμός όχι μόνο για εγχώριο αλλά και γενικά για τουρίστες από την Αλλοδαπή. Κάτω από τις συνθήκες όμως οι οποίες διαφαίνονται και προδιαγράφονται, πιστεύω ότι αυτό δεν θα είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντινιώτη, σας δώσω και εσάς και έτσι τον λόγο.